Και επιστρέψαμε ό,τι φίλοι με ιστορική ανάλυση. Είναι πολλά χρόνια αυτή τη στιγμή. Ναι. Την περίμενα. Την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια, Ανέλη. Όλοι την περιμέναμε. Μπογδάνος με Λεβέντη στο ίδιο πάνελ. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις ότι έχει καλεσμένο το βράδυ ο Μπογδάνος στο Λεβέντη. Το Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο. Εντάξει. Πρέπει να σας πω ότι ο Λεβέντης ήταν η πρώτη ψήφος που έριξα. Μετά από σφαγή στο σπίτι. Οικογενειακή σφαγή. Ψηφίζανε οι μάνες εκεί, σαμαράδες. Ψηφίζανε. Όχι, τότε δεν ήταν σαμαράς, ήταν καραμαλής, κάτι τέτοια. Εγώ πρέπει να σας πω ότι τον Λεβέντη τον θεωρώ τη μεγαλύτερη πολιτική φυσιογνωμία μετά τον Καποδίστρια. Ναι, μεγάλη μορφή. Στεγνά. Πολύ μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος μπορεί να είναι λίγο υπερβολικός, αλλά θέλουμε να πούμε ότι οι άνθρωποι όπως ο Βασίλης Λεβέντης είναι οι πιο παρεξηγημένες προσωπικότητες. Με τη μεγαλύτερη αγνότητα, ταλέντο και πάθος για αυτό που κάνουν. Και πέρα από το ότι είναι παρεξηγημένες, είναι και θαμμένες προσωπικότητες. Τους χρωστάει η ζωή πραγματικά. Ακριβώς. Οι προσωπικότητες αυτές θαύτηκαν επί τούτου. Είναι σύμβολα αδικίας της Ελλάδος ως προς τα ταλέντα της και ως προς τους αγνότητες. Είναι αυτό, ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της στο γνωστό. Ακριβώς. Θα κάνουμε παραπάνω ανάλυση. Πάμε να δούμε... προφητείες του Βασίλη Λεβέντη, οι οποίες εκπληρώθηκαν. Και ο Σαμαράς τελειώνει τον Καρατζαφέρη. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Εντός μηνός θα δείτε που θα έχουν φτάσει τα ποσοστά. Ακόμη βλέπω ότι ξύπνησε μέσα στη Νέα Δημοκρατία ένα τρελό ακροδεξιό σύνδρομο. Και αυτό θα οδηγήσει το Σαμαρά στην προεδρία του κόμματος και θα δρομολογηθούν εξελίξεις. Και οι εξελίξεις να μην χαίρεται το Πασόκ ότι διαμελίζεται η Νέα Δημοκρατία στα δύο, γιατί θα διαμελιστεί και εκείνο στα δύο. Προειδοποιώ το Πασόκ ότι αν χαίρεται ότι θα σπάσουν στα δύο οι δεξιοί, θα σπάσει και εκείνο στα δύο. Ο κόσμος που θα έβλεπε την πολυφωνία θα την αγαπούσε την ΕΡΤ. Ενώ τώρα τη συνδέει ότι είναι προσωπικό κομματικό εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης. Εσείς σαν εργαζόμενοι αυτό νομίζω πρέπει να υπερασπίζεστε και όχι να το ζήτω ο Παπανδρέου, ζήτω ο Καραμαλής. Γιατί είδατε πάνε και να σας κλείσουν. Αυτοί οι ίδιοι τους οποίους φωνάζετε ζήτω, όταν έρθει η δύσκολη στιγμή με ευκολία θα κλείσουν την ΕΡΤ. Ναι. Να το ξέρετε. Ναι. Η Ελλάδα να συνειδητοποιήσει ποιοι την κυβερνούν δεκαετίες τώρα. Έκανα προπενθυμέρου μία προφητεία. Να δούμε αν θα είμαι καλός προφήτης ή κακός. Διακινδυνεύω τις ικανότητές μου στην προφητεία. Ο ελληνικός λαός θα ντρέπεται για αυτούς που ψήφιζε δεκαετίες τώρα. Και αυτοί οι κύριοι δεν θα μπορούν να βγουν στο δρόμο να δούνε τους συμπολίτες τους. Το τόνισα. Θέλω να δω. Σήμερα έχει ο μήνας 29. Και τονίζω ποια είναι η προφητεία. Όλοι θα είμαστε αηδιασμένοι και θα ντρεπόμαστε για αυτούς που ψηφίζουμε δεκαετίες τώρα. Και αυτοί που ψηφίζαμε δεκαετίες τώρα και που κορόιδεψαν και ενέπαιξαν το λαό κατ' επανάληψη δεν θα έχουν δύναμη να βγουν στο δρόμο και τα παιδιά τους θα ντρέπονται που τους έχουν πατεράδες και τα εγγόνια τους θα ντρέπονται που ανήκουν στην οικογένεια. Είναι η δήλωση και η προφητεία η δική μου και θέλω να δω αν θα επαληθευτώ εγώ ή αν θα επαληθευτεί ο 80χρονος Μητσοτάκης και ο ισόχρονός του κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Τι νιώθετε τώρα που το βλέπετε αυτό? Συναισθηματικά, ακούστε, τι σας προξενεί? Για να είμαι ακριβής, δεν επρόκειτο περί προφητείας. Έβλεπα ένα σύστημα πώς λειτουργεί, κύριε Μπογδάνο μου. Έβλεπα δηλαδή ότι πηγαίνανε στα κόμματα και γινόντουσαν όλοι κρατικοδίαιτοι. Έβλεπα το δημόσιο ότι δεν λειτουργούσε. Βασίλευε η αργομιστία. Έβλεπα τη μία επιχείρηση μετά την άλλη να κλείνουν και να θέλουν όλοι μέσω του δημοσίου να επιβιώνουν. Ένα τέτοιο κράτος ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα κατέρεε, θα τελείωνε. Δεν πρόκειται για προφητεία, αλλά για εκτίμηση μιας πραγματικότητας και πολύ κράτησε. Τι θα είναι σε αυτός ο άνθρωπος όταν μετά από 20 χρόνια βλέπει όλα αυτά που είχε προβλέψει και για όλα αυτά δικαίωση που καταστράφηκε και τον είχαν κατηγορήσει και τον είχαν γελιοποιήσει να έχουν γίνει πραγματικότητα. Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια ήρθε και η δικαίωση. Πώς θα νιώσει αυτός ο άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι, όταν
τον καλεί και του δίνει δικαίωμα λόγου. Ποιος? Το Sky. Και ποιος? Και ποιος? Ο Μπογδάνος. Ναι. Πραγματικά η ζωή αυτού του ανθρώπου συναισθηματικά πρέπει να είναι μια υπερπαραγωγή ταινία. Δηλαδή, όσο και να προσπαθήσω να σκεφτώ σε αυτού του ανθρώπου μέσα τα ισόψυχα, αυτή η αδικία όντως, που επικράτησε. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς τι γίνεται. Η αρχαία τραγωδία. Παρ' όλα αυτά, Γιάννη, υπάρχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν γραφικό τον κύριο Λεβέντη. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, έτσι. Ο Λεβέντης είναι ένα σύμβολο αλήθειας, δικαιοσύνης, μη ξεπουλήματος του αξιακού καθεστώτος του. Ακόμα και για εμάς που είμαστε νέοι άνθρωποι, έτσι. Και... Μπορεί να είμαστε νέοι άνθρωποι, Ιωάννα, αλλά θυμάστε πολύ καλά τη χεσμή του 94 στην έντευξη του Παναγιωτόπουλου. Τον οποίο τον ξεφτύλισε με ξεκεφαλαίο ο Λεβέντης. Και απολύθηκε ο Καναγιωτόπουλος την επόμενη μέρα. Και αυτός ο άνθρωπος μετά έγινε υπουργός. Υπουργός Αμήνης. Έτσι. Έτσι. Για να θυμόμαστε και ποιον. Και πήγε και το έφερνε πίτσες στο στούντιο και τα λοιπά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα σύμβολο. Το οποίο σύμβολο πάντα προσπαθούμε να το καταδείξουμε. Διότι όλοι όσοι κοιτάζουν την εμφάνιση, όπως είπαμε και με τον επιστήμονα στο πρώτο μέρος εκπομπής. Και κοιτάζουν το φαίνεστε. Βλέπουν έναν τρελό, χαζοχαρούμενο παππού που βγάζει. Χτυπιέται μόνο του. Χτυπιέται την κακία και χτυπιέται. Θα μεθάνουν οι παραδάτε των αστών του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου. Όχι, φίλοι μου. Δεν είναι ο Λεβέντης κάτι τέτοιο. Τον φτάσανε κάπου για να είναι έτσι. Ο Λεβέντης είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, αλλά αυτό το πολύ βαθύ δυστυχώς ηλικιακά πλέον. Δεν μπορεί πλέον να το αλλάξει. Και αν υπήρχε ένας image maker να μπορέσει να του πει πέντε πραγματάκια, αυτό το περιτύλιγμα να το δώσει πιο μασημένο στον λαό, αν υπήρχε το ίντερνετ τότε που η αλήθεια διαδίδεται και όσοι έχουν το επίπεδο αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν, δεν μας κυρινάγανε οι λιάπηδες και οι εκάστοτε σοβαροί εντός εισαγωγικών κύριοι, αλλά θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τη μαθηματική σκέψη. Σας τα έλεγε ο Λεβέντης, λοιπόν, καλά να πάθετε. Αλλά ποιος άκουγε τότε. Πάμε να δούμε λοιπόν και το ευτράπελο, πώς γνώρισε τη γυναίκα του ο Βασίλης. Είστε παντρεμένος. Ναι. Μία φορά, δύο, πόσες, δεν ξέρω καθόλου. Μία. Mm. Πόσα χρόνια είστε με τη γυναίκα σας. 32. Πώς γνωριστήκατε. Τώρα. Πάνω... Αυτό τώρα ούτε το θυμάμαι ειλικρινά. Καλά, μπορεί, να, πρώτη, μπορεί να το θυμάται εκείνη. Ελπίζω να μας βλέπει. Εκτός Αθηνών πάντως έγινε. Διότι, εκτός Αθηνών. Πες μου πότε αδειάζεις, άνθρωπέ, με να περάσω να σε προσκυνήσω πέντε φορές. Ναι. 50 respect και 32. Πρέπει να το πει πια από όλες τις γυναίκες. Το κούφαν τελείως. Πώς γνώρισες τη γυναίκα. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Φαντάσου τι παντόφλα ήτανε θα έφαγε. Νύχτα. Τι παντόφλα στο θα έφαγε στο σπίτι. Ρε, δεν θυμάσαι ρε πώς με γνώρισες ρε. Να σου θυμίσω μήπως. Να σου θυμίσω. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Αχ, δύστυχε Λεβέντη τι έχεις να τραβήξεις. Λεβεντιά όμως και ακόμα και τώρα προσπαθεί και μπράβο του. Μπράβο, και παρόλο μπράβο. Που ξέρει. Μπράβο, μπράβο στο Βασίλη Λεβέντη. Η εκπομπή στηρίζει Βασίλη Λεβέντη. Και θα το στηρίζει μέχρι τελευταίος Ρανίδος Φεάς. Πρόεδρε, προχώρα. Πάμε λοιπόν τώρα από τη στιγμή που αυτή τη βδομάδα αφιερώσαμε σε Βασίλη Λεβέντη να δούμε και την ιστορική εκπομπή του Βασίλη Λεβέντη στο Back to the Future που του κλείσαν το κανάλι φυσικά. Το κανάλι 69 το κλείσαξε ο άνθρωπος, το έχουμε ακούσει σε διασκευές, τραγούδια, έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Η ιστορική εκπομπή, η απόλαυση Βασίλη Λεβέντη. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντη. 0 οι ώρες του να πεθάνουνε. Ζητώ, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότες, οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας, οι προδότες των οστών του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67, κλείνουν και τον τάφο τους, κλείνουν και τον τάφο τους, κλείνουν φασισμός, προδοσία, εσχροί και δυο. Εσχροί και δυο, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος, στις 10 του Οκτώβρη δεν αναμετριέται η Ένωση Κεντρών με το βρωμερό δεξιό κόμμα και το βρωμερό πασοκικό κόμμα. Αναμετριέται η ηθική με την ανηθικότητα, αναμετριέται το δίκαιο με το άδικο. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα, όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Αλητεία, 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 αρκουδέιδες. Τι κλείσανε, κλείσαν τον ΟΤΕ, οι αλήτες,
μπλοκάραν οι αλήτες του Παπανδρέου και του Μητσοτάκη τις γραμμές του τηλεφώνου. Αλητεία. Όλη η μούργα, όλη η μούργα στη δεξιά και στο πάσο. Η μούργα, τα καθιζήματα. Ποιος έκλεβε το λαό? Ποιος έκλεβε το λαό? Εγώ. Εγώ ή οι κλίκες του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου? Ποιος έκλεβε την ταμπακέρα? Αλητεία. Έσκος, έσκος. Είναι η τελευταία εκπομπή του κανάλι 67. Να πάνε στο διάολο όλοι. Ότι πιάσαμε ένα από τα μαγαζιά, κινηθήκαμε στην ακτίνα γύρω από το κανάλι 67 και μπήκαμε μέσα λέγοντας ότι θέλουμε και εμείς να παραγγείλουμε μια πίτσα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Ναι. Δεν πιάσατε κανένα. Πήγατε και σκηνοθετήσατε όλες αυτές τις ιδέες. Το πιστεύετε αυτό? Απολύτως. Το πιστεύετε? Και ξέρετε καλά. Εγώ θέλω να παρακαλέσω το εξής. Για να δείξετε ότι με χιούμορ και σαρκασμό αντιμετωπίζετε. Εγώ θα βρω τους ανθρώπους αυτούς για να δω και πώς θα τους βρείτε. Να τους βρείτε. Κύριε Πρόεδρε. Να δω και πώς θα τους δώσετε. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχονται πίτσα στο κανάλι? Πείτε μου αλήθεια. Αγαπητέ φίλε κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό σας καίει? Όχι, λέω. Είστε σοβαρός άνθρωπος. Το χιούμορ δεν χρειάζεται στην πολιτική. Δεν θέλετε να απαντήσετε? Ξέρετε σε αυτούς. Ότι είστε το μεγαλύτερο όνομα της δημοσιογραφίας και τώρα με. Νικολακεύετε τώρα. Και τώρα κλονίζομαι. Γιατί κλονίζεστε? Γιατί αν εσείς που είστε το μεγαλύτερο. Γιατί κλονίζεστε? Έχετε αυτή τη σοβαρότητα. Για να σε αυτή την κάτι. Εκπομπή. Αντί να μάθει ο κόσμος τις απόψεις μας για το ένα και το άλλο, να ασχολείστε με τις πίτσες, πραγματικά. Θα μου λύσετε την διαπορία. Λυπάμαι την Ελλάδα δηλαδή. Εσείς είστε κορυφή. Θα μου λύσετε την διαπορία. Και τώρα φέρεστε σαν. Σαν γεωτρύπανο να σας βάλουμε μέσα. Να... Κύριε Πρόεδρε, εσείς έχετε ρωτήσει ποτέ τον Μητσοτάκη τον Παπανδρέου να του πείτε ο Λεβέντης λέει αλήθειες. Mm-hmm. Κάθε βράδυ τον ακούω κι εγώ. Εσείς τον ακούτε κύριε Μητσοτάκη, κύριε Παπανδρέου. Παίρνει 4 εκατομμύρια την ημέρα καταρχήν ο Παπανδρέου σήμερα. Κάθε μέρα παίρνει 4 εκατομμύρια. Κύριε Πρόεδρε, απαντήστε μου. Λύστε μου μία. Αυτός ο άνθρωπος σκέπτεται ότι κάποιοι άλλοι πεινάνε και δεν έχουν να ζήσουνε? Κύριε Πρόεδρε, λύστε μου μία απορία. Γιατί εκνευρίζεστε όταν κάνουμε αναφορά στις προσπάθειες ορισμένων ολίγων να διακομωδήσουν το λόγο του Λεβέντη? Γιατί εσείς δεν απαντάτε με το ίδιο χιούμορ? Αν είχατε εδώ το Μητσοτάκη τον Παπανδρέου, γιατί δεν απαντάτε με το ίδιο χιούμορ? Αυτά θα τον ρωτάγατε. Εντάσσεστε κι εσείς. Μα αυτοί δεν έχουν χιούμορ, δεν μπορείτε κι εσείς να γλιτώσετε. Εσείς δείξτε ότι έχετε χιούμορ. Δεν μπορείτε να γλιτώσετε από μια προσπάθεια του κατεστημένου και όλων των ανθρώπων που εντάσσονται και ενσωματώνονται μέσα σε αυτό να πλήξουν το Λεβέντη. Έχετε διορθωθεί αυτός ο Λεβέντης όντως ένας κακός, ένας σκληρός, ένας παλαβός? Ή μήπως είναι ένας άνθρωπος που λέει την αλήθεια και επιτέλους είναι έντιμο να πλήτετε την αλήθεια κύριε Παναγιωτόπουλε? Είναι έντιμο, να αναγνωρίζετε ότι λέω την αλήθεια και από την άλλη μεριά να βγάζετε πίτσες και παλαβομάρες και τον Παπανδρέου και όλα αυτά εδώ χάμω? Γιατί πίτσες? Γιατί θα δεν τρώμε πίτσα? Σας παρακαλώ. Θα περίμενα από εσάς να μείνετε μέσα μου όσο ψηλά σας ήξερα πριν την εκπομπή. Καλύτερα που δεν με καλούσατε. Ξέρετε, που δεν με καλούσατε είναι καλύτερο. Γιατί τουλάχιστον υπηρετούσατε κάτι μια άλλη και διατηρούσατε τη σοβαρότητά σας. Ενώ τώρα φεύγοντας, τι θα λέω για εσάς? Θα λέω τον έβαλε ο ένας και ο άλλος στον Κακομοίρη, ενώ μέσα του ξέρει την αλήθεια, να κάνει ζημιά στο Λεβέντη. Ζημιά στον τόπο κάνετε. Δηλαδή θέλετε και η τελευταία φωνή που έμεινε όρθια και μετά τις κακουχίες που έχω τραβήξει, θέλετε να με κλείσετε? Μιλήστε ελεύθερα εδώ. Γιατί βγάζετε εκπομπή? Απαντήστε μου, τι θέλετε επιτέλους? Μου, τι γιατί, θέλει ο Μητσοτάκης ο Παπανδρέου? Να κλείσω το φραπέ. Κανάλι 67, να το κλείσω αύριο το πρωί. Να μην βγάλω την εφημερίδα μεθαυριανή την Τρίτη που θέλω να τη βγάλω 11 του μηνός. Να μην τη βγάλω ούτε αυτή. Να πάω σπίτι μου να ησυχάσω, τότε θα αισθάνονται πιο υπέροχα. Μην πάτε σπίτι σας. Μα τι άλλο θέλω? Την αλήθεια λέω. Δεν ζητώ τίποτα. Ούτε θέλω αξίωμα. Δεν θέλω αξίωμα. Θέλω έλεγχο. Ακούστε, και έλεγχο και εντιμότητα και καθαρότητα και ίσες ευκαιρίες για όλο το λαό. Ήταν τα οράματα του Γεωργίου Παπανδρέου, το ξέρετε. Λεβέντη, αρνείστε το χιούμορ, κύριε Πρόεδρε, στην πολιτική ζωή. Εγώ αρνούμαι την ανεκτικότητα. Εσείς που πήρατε φραπέ με τέτοια άνεση. Αρνούμαι την ανεκτικότητα. Και αν έκατσα εδώ όλη αυτή την ώρα, ξέρετε γιατί έκατσα? Για να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει επιτέλους η βρωμιά στην Ελλάδα. Ναι. Και τώρα έμαθα. Και διαπιστώσατε ότι. Βγαίνω ωφελημένος από αυτή τη συζήτηση. Και διαπιστώσατε ότι, κύριε Πρόεδρε. Ότι δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια. Μάλιστα. Θα θέλατε να κλείσουμε τρώγοντας από κοινού ένα κομμάτι πίτσα? Δεν τη χάνει. Όχι εγώ. Δεν τη χάνει να έχω φάει ποτέ πίτσα. Καταρχήν δεν ξέρετε και το πίτσα. Να φάμε τώρα. Δεν φάμε τώρα. Εσείς πολύ ευχαριστώ. Φέρτε μας λοιπόν να φάμε μια πίτσα με τον Πρόεδρο, κλείνοντας. Να σας προσφέρω ένα κομμάτι. Ευχαριστώ. Να απαντήσετε σε όσους. Εμένα μου προσφέρετε την αγάπη σας. Στο Βασίλη Λεβέντη. Την είδα σε όλο σας το μεγαλείο. Σας εκτιμώ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή την όμορφη βραδιά που έζησα δίπλα σας. Δεν θα φάμε ένα κομμάτι πίτσα μαζί για τον Πρόεδρο, κύριε Πρόεδρε? Θέλετε να ολοκληρώσετε κάτι? Δεν θα φάμε ένα κομμάτι πίτσα μαζί? Φάτε μόνος σας, δεν πειράζει. Το φάω μόνος μου, λέτε? Εμένα
Την ευχαρίστηση μου την κάνατε. Δεν υπάρχει καμία. Εμένα με ευχαριστήσατε. Λοιπόν, δεν θέλω να κλείσω έχοντας τον Βασίλη Λεβέντη δίπλα μου πικραμένο. Θέλω να δω τι θα λένε αύριο οι φίλοι σας εσάς και τι θα πάρουν να πούνε οι τηλεθεατές του Αντένα στο τηλεφωνικό σας κέντρο για αυτό που κάνατε σήμερα. Αισθάνεστε πικραμένος? Όχι. Όχι. Αισθάνεστε ανακτισμένος? Σας είπα, όταν έναν άνθρωπο τον μισώ ή θέλω να τον εξοντώσω, τον αγνώ. Mm-hmm. Ενώ εσείς προσπαθείτε να με εξοντώσετε. Γιατί η δύναμη του Λεβέντη δεν είναι ο Λεβέντης. Ένα απλό παιδί είναι ο Λεβέντης. Είναι η δύναμη της αλήθειας. Mm-hmm. Και αν κόψετε το Λεβέντη και αν τον εξοντώσετε το Λεβέντη και αν καταφέρετε όλη την Ένωση Κεντρών να την εκμηδενήσετε, θα υπάρχει ένα ζητούμενο. Αυτός ο λαός τι θα κάνει? Θα τον σώσει ο Εύερτ? Θα τον σώσει ο Μητσοτάκης? Θα τον σώσει ο Ανδρέας? Ποιος θα τον σώσει? Θα περάσετε στον ένοπλο αγώνα? Εγώ δεν, ο λαός θα περάσει. Εγώ καθόλου. Εγώ ίσως είμαι σπίτι μου ή εκτός Ελλάδος. Αν λίγο συνεχίσει ο λαός να φέρεται όπως φέρεται, το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσω εκτός Ελλάδος. Και κάνω και αυτή τη δήλωση σήμερα. Γιατί εδώ πλέον υπάρχει βρωμιά. Η χώρα η οποία εξόρισε το δίκαιο Αριστείδη. Και θα μείνει ένωση η χώρα η οποία έδωσε κόνιο στο Σοκράτη. Η χώρα που φυλάκισε τον Κολοκοτρώνη. Η χώρα που πισόπλατα μαχαίρωσε τον Καποδίστρια. Η χώρα αυτή θα σεβαστεί το Λεβέντη? Δεν νομίζω. Μητσοτάκης και Παπανδρέου τις αξίζουν. Του το χρωστούσαμε από παιδιά, αγαπητοί φίλοι, αυτό το Βασίλη Λεβέντη. Είχα παιδιά, πει ακριβώς από μικρός ότι αυτός ο άνθρωπος, αν ποτέ κάνω τηλεόραση, αν ποτέ μου δοθεί η δυνατότητα να έχω βήμα, όσα χρόνια στερήθηκα από το να μπορέσω να τον βοηθήσω να ακουστεί, το λιθαράκι το δικό μας, έστω το λίγο κόσμο που μας βλέπει, το μικρό στο κόσμο ίντερνετ, στο www.patrosevents.gr, όπως όλα τα επεισόδια μπορεί να δείτε, είτε σε όλα τα κανάλια στην Αμερική και σε όλες τις πόλεις Ελλάδας που μας βλέπετε. Ψάξτε να δείτε όχι τον Βασίλη Λεβέντη, αλλά αυτό που συμβολίζει ο Βασίλης Λεβέντης. Και αυτά που λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Αδικία. Την αδικία της Ελλάδος στους τίμιους ανθρώπους. Ακριβώς. Που περιθωριοποιήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν γραφική. Και ο ποιητής. Ενώ ήταν επιστήμονες που μπήκαν πρώτοι στο πολιτισμό. Δυστυχώς η Ελλάδα, όπου και να πάμε, πληγώνει. Ενώ ήταν αθλητές, ήταν μουσικοί, ήταν πρώτη κλάση ταλέντα και από καθηγητές στο MIT καταντήσανε να έχουν την Τζαπανίδου. Να τους λέει για τους τρίκες. Ότι είσαι αφάνα και γιατί το μαλλί το έχεις έτσι. Και να έρχεται ο Νανόπουλος με 10 δισεκατομμύρια πτυχία πρώτη μούρη. Από τους καλύτερους στον κόσμο. Και να ζητάει έδρα στο πανεπιστήμιο. Και να μην του δίνει κάτι. Και να βάζουν. Και να βάλουν τον γιο. Τον κολλητό του κολλητού. Του μπάρμπα κτλ. Και αυτό καλά να πάθετε και καλά να βάζουν τον Νανόπουλο. Η γενιά μας λοιπόν τα έχει προβλέψει όλα αυτά. Η γενιά μας έχει χρέος, όχι τον Βασίλη Λεβέντη, αλλά όλους όσους συμβολίζουν αυτό που έχει ο Βασίλης Λεβέντης, να τους αναδείξει, να τους στηρίξει και να βγάλει από όλη αυτή την κοινωνική διαστρωμάτωση, ξεχωρίζοντας τις αξίες και να γεννήσει νέα πρότυπα. Όχι πρότυπα τους με ανάποδους σταυρούς που θα γδυθούν στους δρόμους και θα βάλουν αντιχριστιανικά σύμβολα για να μπορέσουν να πουλήσουν και για να επειδή στερούνται καλλιτεχνικού υποβάθμου. Λίγα ψίχουλα, επειδή δεν μπορούν με καλλιτεχνικό τρόπο, αλλά θα αναδείξει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να παίζουν video games, όπως έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές, και να χάνουν τον χρόνο τους και την ενέργειά τους έτσι, αλλά έχουν αγνή καρδιά, τίμιες αξίες και ιδανικά. Και σε αυτό το σημείο, μετά από όλη αυτή την κραξιματική εκπομπή, ελπίζουμε να αντέξατε όλο αυτό το βαρύγδουπο αναλυτικό πέπλο που κάλυψε όλη αυτή την ψυχολογία. Πρέπει να πούμε ότι δεν είμαστε πάντα έτσι. Είμαστε και χειρότερα. Τυχαίνει. Απλά είναι κάποιες ιστορικές στιγμές της ζωής μας που τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Συγγνώμη, μάνα, που δεν ψήφισαν ουδού και δεν το μετάνιωσα όπως εσύ που τραβάς τα μαλλιά σου και σου έχουν κόψει σύνταξη και τρέχεις όλη μέρα και τρως μακαρόνια ενώ μια ζωή δούλευες. Και τα αυταγκούζεις. Πάντως, συγγνώμη, περαστικά και καθόσουν 50 ώρες να πας να ψηφίσεις Σαμαρά στις ουρές τις ατελείωτες με πατέρα ανάπηρο να κάθεται να με λιποθυμάει να μην μπορεί για να πάει να δώσει μια ψήφο σε αυτό που πίστηκε από τα κανάλια του βραδινού δελτίου ειδήσεων του Μέγκα ότι θα τον υποστηρίξουν και ότι θα του αποτελέσουν. Τουλάχιστον βρέθηκε και ένας πολιτικός που κάποτε είπε την αλήθεια. Περαστικά και να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ με πολλά σκληρά λόγια, με αγάπη από αυτούς που τους ενδιαφέρει
το καλό σας και το καλό μας. Και να ξέρετε ότι η γενιά μας ευτυχώς είναι δεν θα κάνει τα λάθη της δικιάς σας γενιάς. Γι' αυτό κρατήστε και πάρτε βαθιά ανάσα, γιατί ο Έλληνας έχει μεγαλύτερη και βαθύτερη ψυχή από τις πληγές του. Αντέχουμε. Οι πληγές θα φύγουν, οι πληγές θα επωλωθούν, αλλά η ψυχή θα επανακτήσει και θα δώσει αυτό που χρειάζεται, τη σπίθα της ελπίδας, που όλα αυτά τα χρόνια μας στερήσανε πρόστιχα με την καταναλωτική μανία που υφίστανται είτε γενιές του Πολυτεχνείου. Ακριβώς, και με την υποκριτική. Το χρωστάμε στη γενιά μας, το χρωστάμε στους νέους που πληγώνονται. Το χρωστάμε στους νέους που ξεριζώνονται. Το χρωστάμε στην Παναγία που μας στηρίζει. Το χρωστάμε στη φορεία που δακρύζει. Φύγαμε, ότι φίλοι, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καληνύχτα. Καληνύχτα.